Καλημέρα, καλημέρα. Είσαστε στο Sleepy Channel και σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Δεν την πέτυχα ποτέ πιο χαλαρέ από τη Θεσσαλονίκη και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα με τη μηχανή ανατολικά από την παραλία και ανατολικά. From up here, the world seems small. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Θεσσαλονίκης έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια βόλτα κατά μήκους της παραλίας, η οποία είναι περίπου 5 χιλιόμετρα. Το μήκος από το Μέγαρο Μουσικής έως το λιμάνι δηλαδή. Η παραλία της Θεσσαλονίκης έχει μέτωπο με σχετικά περιορισμένο βάθος και μεγάλο μήκος. Γεγονός που της δίνει τα χαρακτηριστικά ενός στενού παραλιακού μετώπου. Ο κόλπος του Θερμαϊκού στο βάθος αποτελεί ένα καταπληκτικό σκηνικό. Που σε δημιουργούν σαν επισκέπτη μια διαφορετική ατμόσφαιρα στο χρόνο. Το παραλιακό μέτωπο με τα 12 θεματικά πάρκα του σίγουρα έχει εκτιμηθεί από όλους τους κατοίκους και από όλους τους επισκέπτες. Αφήνουν τα καλύτερα σχόλια και οι μόνιμοι κάτοικοι τα απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα αυτά συνέχεια. Ο κυματοθράφτης είναι το ιδανικό μέρος για περπάτημα, νομίζω. Ο περιπατητής εκτίθεται στο φως του ήλιου, στην άβρα και το αεράκι της θάλασσας, στη μυρωδιά του Θερμαϊκού. Μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατεύθυνση, να αποφασίσει πόσο θα περπατήσει. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχουν μέρους για να σταματήσει τα παγκάκια και μην ξεχνάμε τα πολλά θεματικά πάρκα. Αν θέλει να περπατήσει κάποιος και δεν θέλει να εκθεθεί στο φως του ήλιου, υπάρχει ένας διάδρομος ανάμεσα σε δυο σειρές δέντρα και μπορεί να περπατήσει στη σκιά. Υπάρχει και κάτω χάραξη για λευκά μπαστούνάκια επίσης. Στην εσωτερική πλευρά της ακτής υπάρχουν 13 χώροι που διαμορφώθηκαν με πράσινο, δωμάτια, κήπα, το καθένα με ένα ειδικό θεματικό χαρακτηριστικό. Προσφέρουν σκιά, μαλακό έδαφος, οπτική απομόνωση και διάφορα καλά της φύσης. Τα ονόματα αυτών των κήπων είναι ο κήπος του Αλέξανδρου, ο κήπος του απογευματινού ήλιου, ο κήπος της Σάμου, ο κήπος της Σκιάς, κήπος των Εποχών, κήπος του Οδυσσέα Φωκά, κήπος της Μεσογείου, κήπος των Γλυπτών, κήπος του Ήχου, κήπος των Ρόδων, κήπος της Μνήμης,
κήπος του νερού και κήπος της μουσικής. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη διαδρομή ένα-ένα στη σειρά. Απολαύστε την παραλία, το περπάτημα, πάρτε ένα βιβλίο και διαβάστε το σε ένα παγκάκι, το ψάρεμα αν θέλετε, το τρέξιμο ή παίζοντας με τα παιδιά, αλλά και την ποδηλασία, την ομαδική άθληση, το πικνίκ, το χώρο, παραστάσεις, συναντήσεις με φίλους και άλλα πολλά. Είναι όλη δική σας και δική μας, για όλες και όλους. Απολαύστε την. Αν σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια, αυτή η περιήγηση, Motoblog λέγεται για μας που κάνουμε αυτό το χόμπι, κάντε μια εγγραφή εύκολα, γρήγορα και απλά, πατώντας τη λέξη εγγραφή κάτω και δεξιά από το βίντεο που βλέπετε, κάντε κλικ και κάντε κλικ στο καμπανάκι αν θέλετε που θα βγει μετά, για να ενημερώνεστε για κάθε μας καινούριο βίντεο. Σας ευχαριστώ. Μια εγγραφή μας βοηθάει πολύ και δεν κοστίζει σε εσάς τίποτα. Μπροστά και δεξιά μας, τώρα δεξιά μας, είναι το γνωστό ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Εμείς θα συνεχίσουμε ανατολικά, θα πάμε προς Νέα Κρίνη, Καλαμαριά κλπ. Ξέχασα να σας πω, αν θέλετε να κάνετε like στο βίντεο που βλέπετε, γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος του YouTube που προωθεί τα βίντεο που έχουν πολλά like. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Πάμε όπως είπαμε. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ. Θα σταματήσω να μιλάω. Την απλή περιήγηση που έκανα, αλλά θα συνεχίσω με το βίντεο σε όλη τη διαδρομή. Θα πάμε για μερικά λεπτά ακόμα Κρίνη, Καλαμαριά, θα γυρίσουμε πίσω από άλλο μέρος προς το κέντρο. Εσείς αν θέλετε χαλαρώστε, απολαύστε τη μουσική και απολαύστε το. Θέλω να σας πω ότι ποτέ η Θεσσαλονίκη δεν έχει τέτοια κίνηση. Εκμεταλλεύτηκα τις μέρες του Πάσχα. Εδώ για παράδειγμα οι 4-5 λωρίδες κυκλοφορίας είναι ασφυκτικά γεμάτες άλλες φορές. Σήμερα δεν έχει κόσμο γιατί είναι μέρες Πάσχα και μέρες καραντίνας. Και εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, έβαλα το 6 και αν θα υποστώ κάποιον έλεγχο από την αστυνομία, θα πω ότι θα σταματήσω σε κάποιο σημείο για περπάτημα στην παραλία. Είναι μέρες καραντίνας, όπως καταλάβατε. Σε λίγες μέρες ελπίζω να ελευθερωθούμε όλοι από αυτό το κακό που μας βρήκε. Το πόσο στήγησε το καθένα το ξέρει μόνο ο ίδιος και στήγησε διαφορετικά σε όλους. Όλοι ξέρουμε τι χάσαμε, όλοι ξέρουμε τι μας έλειψε
όλοι ξέρουμε τι μας στήγησε. Λοιπόν, κάντε εμβόλιο και πείτε, όπως λέγαμε μικροί, φτού και ξελευθεριά. Καλή συνέχεια λοιπόν στην παρακολούθηση. Είναι ωραίο βιντεάκι, σαν να πηγαίνετε βόλτα μέσα στην πόλη. Δείτε το αν θέλετε. Και εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. We can sit together. It's so beautiful. Βρήκα ευκαιρία να πω και μερικά πράγματα, γιατί έχω πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, από Έλληνες, από φίλους του καναλιού που δεν έχουν έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη και με ρωτάνε διάφορα. Να πω ότι ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ταυτισμένος με την πρωτεύουσά του, τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Την αποκαλούν νύφη του Θερμαϊκού, προφανώς για την ομορφιά της, συμπρωτεύουσα και τη μεγάλη σημασία της, αλλά οι λέξεις δεν είναι αρκετές, πρέπει να έρθετε και να ζήσετε μερικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχει εντυπωσιακά αξιοθέατα, από τα οποία ξεχωρίζει ο Λευκός Πύργος, τα αξιόλογα μουσεία, σημαντική χώρη πολιτισμού και έχει σε ορισμένα μέρη εξαιρετικές τουριστικές υποδομές που κάνουν τη Θεσσαλονίκη, προσέξτε, από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για διακοπές. Σας θυμίζω ότι λίγα χιλιόμετρα παρακάτω, λίγο χρόνο, λίγη ώρα, όπως θέλετε πάρτε το, αφιερώνεται για να βρεθείτε στη Χαλκιδική, το γνωστό που λέει όλος ο κόσμος, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και Θεσσαλονίκη θα βρείτε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, εστιατόρια, ταβέρνες που καλύπτουν προφανώς όλα τα γούστα, πολλές καφετέρειες για να απολαύσετε το καφέ σας. Όπως κάνουν όλοι που ζουν Θεσσαλονίκη, χαλαρά. Αλλά υπάρχουν και εξαιρετικές μουσικές σκηνές για τους ενδιαφερόμενους, μπαρ, κλαμπ, για να περάσετε καλά και για την νυχτερινή διασκέδασή σας. Αν δεν έχετε έρθει Θεσσαλονίκη ήδη, μην το καθυστερήσετε πολύ. Αν έχετε πάει, δει τη γοητεία της, είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθετε και μάλιστα πολύ σύντομα, γιατί η καραντίνα τελειώνει. Πόλη χιλιοτραγουδισμένη και έμπνευση για κάθε ποιητή και συγγραφέα. Κάθε δρόμος της και μία ιστορία. Κάθε σοκάκι και ένας μεγάλος έρωτας. Κάθε ηλιοβασίλεμα και ένα ταξίδι στο όνειρο. Κάθε δυσανατολή και μια νέα ζωή.
Τα πάντα σε αυτή την πόλη μοιάζουν τόσο γαλήνια και οικεία. Οι άνθρωποι γίνονται σύντομα φίλοι και σου χαμογελούν με την καρδιά τους. Τα επιβλητικά της κτίρια Κιναΐτης σε ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή. Κάθε στιγμή της μέρας σου χαρίζει και ένα κομμάτι και σε καλεί να το εξερευνήσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι μέρος που θες πάντα να επιστρέφεις. Γιατί εκεί αγάπησες πρώτη φορά, εκεί ερωτεύτηκες πρώτη φορά, γιατί εκεί κρατάς τις πιο δυνατές σου φιλίες και το θυμάσαι τις πιο έντονες στιγμές της ζωής σου. Τώρα επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τα λόγια ενός φοιτητή που σπούδασε Θεσσαλονίκη. Λέει λοιπόν, ανέβηκα ακριβώς πριν 5 χρόνια με μια όρεξη πρωτοετή που δεν συγκρινόταν με κανενός άλλο. Δεν είχα πάει ποτέ ξανά στο παρελθόν, αλλά όλοι έλεγαν ότι αρκούν μονάχα λίγοι μήνες για να μην μπορείς να ξεκολλήσεις από αυτήν. Εγώ την πάτησα μαζί της και δεν ξεκόλλησα και νομίζω πως δεν θα καταφέρω ποτέ. Είμαι ένας από τα 2 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυτή την πόλη. Αγαπώ αυτή την πόλη, αλλά αν με ρωτήσετε να σας πω, δεν ξέρω γιατί την αγαπώ. Ίσως δεν είναι ένα μόνο πράγμα που την αγαπώ, είναι πολλά. Είναι ένα κομμάτι του μεγαλύτερου μέρους της ζωής μου και του κυριότερου, πιστεύω. Και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και τι την αγαπώ είναι και αυτό που κάνω τώρα. Σας φαίνεται απλό, αλλά την αγαπώ και γι' αυτό το Motoblog. Και μια που ανέφερα τώρα τη λέξη Motoblog, έκανα πολλά Motoblog Θεσσαλονίκη, αλλά το ιδιαίτερο που θυμάμαι, που θυμήθηκα τώρα, είναι στην Άνω Πόλη, που μπορούσε να λέγεται και μια άλλη πόλη. Είναι ένα παράθυρο, μια άλλη πόλη, με τα σοκάκια της, τις κατηφόρες της, τα μαγαζάκια της, τα καφέ της, τις ομορφιές της, που μπορείς να δεις τη Θεσσαλονίκη κάτω από το παράθυρο της σαν πιάτο. Βρείτε το βίντεο, γραφτείτε στο κανάλι αν θέλετε και δείτε το ιδιαίτερο βίντεο που έκανα για αυτήν. Το θυμάμαι με χιούμορ θα έλεγα, δείτε το, είναι καταπληκτικό αν το βρείτε. Μια που αναφέραμε τώρα το Motoblog σαν χόμπι, να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά όπως φαίνονται. Δηλαδή η διαδικασία είναι μεγάλη που απαιτείται. Σας αναφέρω μερικά πράγματα. Πρέπει να έχεις καλή κάμερα. Πρέπει
να προσαρμόζει την κάμερα σε μέρος που δεν υπάρχουν κραδασμοί, για να μην αποτυπώνονται αυτοί οι κραδασμοί στο βίντεο. Πρέπει όταν το σπικάρεις, ας πούμε, να έχεις ένα καλό μικρόφωνο και να προσέχεις τι λες και τα λόγια σου. Πρέπει όταν τραβάς βίντεο να προσέχεις μην εκτεθεί κάποιος, τα προσωπικά δεδομένα του δηλαδή, με ποιον είναι στην παραλία, που περπατάει. Προσπαθείς να τα αποφύγεις αυτά για να μην βρεθείς σε δύσκολη θέση ούτε εσύ ούτε αυτόν που δείχνεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Μπορεί κάποιος να μου κάνει αναφορά γιατί βρέθηκε το πρόσωπό μου στην παραλία ενώ περπατούσα με το φίλο μου, τη φίλη μου που δεν ήθελα να φανεί. Υπάρχει και αυτό το άγχος δηλαδή, το οποίο πρέπει να έχεις στο νου σου. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φερθεί κάποιος άλλος που το βιντεοσκοπείς έστω άθελά σου ή έστω ότι έτυχε να περνάει εκείνη την ώρα. Ακόμα μερικές φορές, μη σας φανεί υπερβολικό, και οι αριθμοί που φαίνονται από τα αυτοκίνητα, ο καθένας δεν μπορεί να, δεν θέλει να φαίνεται ότι κυκλοφορούσε στην περιοχή. Όλα αυτά έχουν το σχετικό τους άγχος, έχουν και τη χαρά τους. Βέβαια θα πω ότι οι χαρές είναι περισσότερες, αισθάνομαι όταν κάνω αυτά τα βιντεάκια. Συνήθως είμαι μόνος μου, ότι έχω μαζί μου κόσμο. Όταν σε μερικές μέρες, σε μερικούς μήνες θα δω παράδειγμα 15.000 προβολές ή 15.000 που μπήκαν, το νούμερο είναι τυχαίο, θα χαρώ πολύ, θα πω ότι το είδαν 15.000 φίλοι, 15.000 κόσμος, 7, 6, 50. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αξίζει και μερικούς, για μερικούς ανθρώπους, και λίγοι να είναι, και λίγοι να είναι, προσέξτε το, που τους προσφέρεις αυτή την ευχαρίστηση. Δεν θα ξεχάσω ένα σχόλιο που με έκανε ένας συνδρομητής από νοσοκομείο, κέντρο αποκατάστασης συγκεκριμένα, που μου είπε εκείνη τη φορά, είχα κάνει ένα βίντεο, μπήκα στον ποδηλατόδρομο όταν δεν είχε κίνηση μια Κυριακή πρωί και σιγά σιγά με ταχύτητα ποδηλάτου πήγα από τη μια άκρη στην άλλη, δηλαδή από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το Λευκό Πύργο. Δεν ξέρετε πόσο ευχαρίστηση μου έδωσε τα λόγια που μου είπε ο φίλος και συνδρομητής: Κώστα, σαν να περπατούσα ο ίδιος και είδα πράγματα που είχα να δω καιρό. Έστω και ένας να ήτανε που έβλεπε το βίντεο, φτάνει. Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι, που μπαίνω στον ποδηλατόδρομο και πάω από τη μια άκρη στην άλλη. Θέλω να σας πω ότι μερικά πράγματα δεν είναι αριθμητικά, είναι ψυχολογικά, και δύο άνθρωποι να το δουν, αν τύχει και νιώσουν αυτή την ευχαρίστηση, αισθάνεσαι μια ευχαρίστηση, ας το πω, μια φρεσκάδα πάνω στη μηχανή που σου δίνει ο αέρας που θα τα παρακολουθήσουν οι συνδρομητές σου. Το motovlogging και γενικά το YouTube έχει τις δυσκολίες τους, όπως είπαμε,
πρέπει να ενδιαφέρεσαι από το αν θα είναι καθαρή η φακή της μηχανής, αν θα έχεις μπαταρία, αν θα κουνηθεί όπως είπαμε, αν θα έχει τον κατάλληλο φωτισμό. Όπως σήμερα είναι οι συνθήκες καλές, δεν υπάρχει συννεφιά. Αν βρέχει, οπότε θα βραχεί ο εξοπλισμός. Ένα και ένα βίντεο σε βροχή με κουκούλα ειδικό, με κάμερα διάβροχη, δείτε το και αυτό. Με μεγάλη μπόρα πήγαινα σιγά σιγά. Έχει και αυτό την χάρη του. Γενικά κάθε βιντεάκι που ανέβασα, έχω γυρίσει πάρα πολλά βίντεο, αυτά που ανέβασα ήταν που ένιωσα ότι πρέπει να ανεβούν. Τα άλλα τα έχω δει στο δικό μου το αρχείο. Θέλω να σας πω, κάθε βίντεο που ανεβάζω είναι και μια ευχαρίστηση, και κάθε αντίχειρα που βλέπω σηκωμένο μου δίνει θάρρος να συνεχίσω. Δεν κάνω κανένα κατόρθωμα, αυτό είναι προσωπικό. Μερικοί θα πούνε, τι θάρρος θα συνεχίσεις, θα ρίξεις κάνεις κανένα κατόρθωμα. Όχι, για αυτό που κάνω είναι πολύ σημαντικό, και ένα like και μια παραπάνω εγγραφή και ένα σε περισσότερους φίλους. Παίρνω αρκετά σχόλια καλά και αρκετά σχόλια κριτικής. Τα καλοπροαίρετα με κάνουν καλύτερο. Τα διαβάζω και σκέφτομαι, είχε δίκιο ή δεν είχε, αυτό το πράγμα να το βελτιώσω, αυτό να μην το βελτιώσω. Τα κακοπροαίρετα κάνουν πάντα ζημιά. Οτιδήποτε να είναι αυτό, αν είναι κακοπροαίρετο, κάνει πάντα ζημιά. Είναι τοξικά τα κακοπροαίρετα. Δεν βοηθάν πουθενά. Όπως παράδειγμα, στεναχωρήθηκα όταν μπήκα σε ένα ποδηλατόδρομο, τότε που ήταν καινούριος, που ήταν ο δρόμος, ο ποδηλατόδρομος καινούριος που έκανε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με χαμηλή ταχύτητα περίπου 10 χιλιόμετρα, και βιντεοσκόπησα όλον το δρόμο. Κάποιοι μου κάναν παράπονα, δεν ντρέπεσαι αυτά που μπαίνει στον ποδηλατόδρομο, που πρέπει να είναι τα ποδήλατα, και σχεδόν δεν υπήρχε κανένα ποδήλατο. Να μου πείτε λάθος, λάθος, αλλά το έκανα για λόγους ευνόητους και έπαιρνα μέτρα προστασίας με 10 χιλιόμετρα την ώρα, σαν λιγότερα από το ποδηλάτο. Σωστό και αυτό, αλλά ο τρόπος που μερικοί το εξέφρασαν, το έγραψαν στη σχόλια, με έκανε να λίγο να στεναχωρηθώ και λίγο να σκεφτώ μερικά πράγματα. Να σας πω και με την ευκαιρία που συζητάμε για το YouTube, για τα βιντεάκια που κάνω, να σας πω ότι ανεβάζω σχεδόν βίντεο κάθε εβδομάδα, αλλά με τον κορονοϊό δεν υπάρχουν εκθέσεις, δεν υπάρχουν εκδηλώσεις, δεν υπάρχουν συναθρήσεις. Παλιά πηγαίναμε στην έκθεση και κάναμε βιντεάκια από την έκθεση με διάφορα προϊόντα, μπαίναμε σε σαλόνια αυτοκινήτων, βλέπαμε τα καινούργια αμάξια ή τα παλιά τα βελτιωμένα κλπ. Μπαίναμε σε σαλόνια με μηχανές, σε εκθέσεις με αυτοκίνητα, με προϊόντα διατροφής στον χώρο της εκθέσης, που είχε αρκετές εκθέσεις, εκδηλώσεις χορευτικές στην παραλία, σε κάποιους ιδιαίτερους χώρους, στην Άνω Πόλη, σε μερικά θέατρα.
τώρα δυστυχώς στην περίοδο του κορονοϊού όλα αυτά εξαλείφθηκαν, οπότε κάνω μερικά βιντεάκια με συνταγές για τους φίλους μου τους διαβητικούς, διάφορες συνταγές εύκολες με υλικά που υπάρχουν πιστεύω σε κάθε σπίτι, και πάλι ανεβάζουμε βιντεάκια αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο. Το motoblog δεν σταμάτησε, αλλά να ξέρετε ότι δεν κάνω motoblog. Σας κούρασα, σας είπα αρκετά, έχουμε να πούμε πολλά και στα επόμενα βιντεάκια, γι' αυτό κάντε μια εγγραφή πατώντας, το είπα πολλές φορές, τη λέξη εγγραφή κάτω και δεξιά από το βίντεο που βλέπετε, και τα λέμε. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν έγραφα θα έλεγα ιστερόγραφο, τώρα λέω ιστερόλογο. Μείνετε μαζί μου για να τελειώσει η βόλτα. Θα πάω και σε άλλα σοκάκια και σε άλλους δρόμους. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Έως το επόμενο τα λέμε. Για χαρά σε όλους. Θα αναφέρω μόνο που και που τοποθεσίες για να καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Μόλις περάσαμε τη εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου και πάμε αριστερά να πούμε για Βούλγαρη. Όπως προφανώς να μην ακούσατε, θα αναφέρω μόνο μερικές τοποθεσίες για να καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, να καταλάβετε εσείς. Εδώ περάσαμε την εκκλησία Αγίου Ελευθερίου, όπως είπαμε, και μπήκαμε στη Βούλγαρη. Εδώ δεξιά μας πάει για Χαλκιδική, αριστερά για Κέντρο, και δεξιά για Κέντρο βρίσκεται και ο ποδηλατόδρομος. Θα πάμε κάθετα, θα βγούμε στην Παπαναστασίου που θα τη βγούμε μπροστά κάθετα και θα στρίψουμε αριστερά προς Κέντρο.
Εδώ μπήκαμε Παπαναστασίου, ήδη φαίνονται οι προβολείς του γηπέδου του Άρη. Αριστερά μας είναι, όπως βλέπετε, και θα συνεχίσουμε ευθεία Παπαναστασίου, περιοχή Χαριλάου. Μόλις περάσαμε την κάθετη Μαρασλή, οδό Μαρασλή, δεξιά που ήταν τα ταξί, αριστερά ήταν η Μαρασλή. Εδώ κάθετη ήταν η Μαρτίου, η οδός Μαρτίου. Συνεχίζουμε Παπαναστασίου. Εδώ δεξιά μας ήταν η Οσία Ξένη, η εκκλησία της Οσίας Ξένης. Συνεχίζουμε Παπαναστασίου, μπροστά μας τα φανάρια θα βρούμε κάθετη την οδό Μπότσαρη. Εδώ κάθετη οδός Μπότσαρη. Εδώ περάσαμε την κάθετη Μπότσαρη, οδό Μπότσαρη, και συνεχίζουμε, θα ανεβούμε την Κλεάνθους, γνωστή, ανεβαίνει και περνάει από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
θα ανηφορήσουμε τη Κλεάνθους. Μπροστά μας θα βρούμε τα φανάρια, θα είναι Κλεάνθους με Παπάφη. Είμαστε στην Κλεάνθους, μπροστά μας είναι τα φανάρια, η διασταύρωση με Παπάφη. Εμείς θα συνεχίσουμε την Κλεάνθους. Εδώ ήδη πάνω και δεξιά βλέπετε το γήπεδο του ΠΑΟΚ, οι κολόνες οι μεγάλες στο κέντρο, η κολόνα η μεγάλη στο κέντρο είναι η προβολή του γηπέδου. Θα πλησιάσουμε και θα κάνουμε αριστερά στο φανάρι στην οδό Διογένους. Μια οδό πολύ γνωστή που είναι όλα τα κλαμπάκια, οι καφετέρειες, τα καφενεία, τα καφέ. Εδώ αριστερά μας είναι το γνωστό μπαράκι. Δεξιά αριστερά και άλλα γνωστά μαγαζιά. Όμορφος δρόμος με δέντρα. Αν δεν υπάρχει καραντίνα, αυτά τα μέρη, αυτή η οδός σφίζει από ζωή. Δεξιά αριστερά υπάρχουν τραπεζάκια με κόσμο. Ήρθαμε για να δούμε τη Διογένους. Νομίζω ότι είμαι σε άλλη πόλη αν δεν υπάρχει κόσμος σε αυτή την οδό. Αλλά θα ανοίξουν, σε κάποια στιγμή θα ανοίξει. Και θα πίνουμε ποτάκι και καφεδάκι εδώ. Θα έχει έξω τραπεζάκια και θα είμαστε πρώτα ο Θεός εδώ. Εδώ αριστερά μας βλέπετε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εμείς θα κατεβούμε ξανά προς τα κάτω. Και στο φανάρι αριστερά θα μπούμε σε έναν εμπορικότατο δρόμο στην οδό Ανατολικής Τράκης. Είναι εμπορικός ο δρόμος, δεξιά αριστερά είναι μαγαζιά γνωστά με εμπορικά μαγαζιά, καφέ. Θα προχωρήσουμε την Ανατολική Στράκης. Όπως βλέπετε δεν έχει κίνηση που σας είπα. Εκμεταλλεύτηκα το γεγονός τις ημέρες του Πάσχα, τις ημέρες της καραντίνας. Αυτοί οι δρόμοι σε κανονικές συνθήκες είναι γεμάτοι από αυτοκίνητα και από κόσμο. Εδώ σε αυτό το φανάρι αριστερά μας είναι
ο Άγιος Θεράποντας, δεξιά μας είναι η Μπότσαρη, κατεβαίνουμε τώρα τη Μπότσαρη. Εδώ περάσαμε την Παπάφη που ήταν κάθετη στην Μπότσαρη και συνεχίζουμε στην οδό Μπότσαρη. Άλλος ένας πολύ εμπορικός δρόμος που κατά την περίοδο της κρίσης τα μισά μαγαζιά και πλέον σχεδόν κλείσαν. Τώρα σιγά σιγά φαίνεται να ανοίγουν μερικά, κάτι φαίνεται να κινείται. Εδώ θα στρίψουμε αριστερά. Πάνω είναι η Κανάρη και Λοξός αριστερά που γίνεται κάθε Πέμπτη λαϊκή. Εδώ είναι ένα στενό που θα πάμε για να βάλουμε τη μηχανή στο πάρκινγκ. Και πάλι δεξιά. Πλησιάζουμε να βάλουμε τη μηχανή στο πάρκινγκ, να τη βάλουμε δηλαδή να ξεκουραστεί για ύπνο όπως λέμε. Θα κατηφορήσουμε, θα πάμε στο δεύτερο υπόγειο πάρκινγκ. Άλλο ένα μοτομπλοκ τελείωσε. Σας περιμένουμε με χαρά και σε άλλα μοτομπλοκ και σε άλλες εκδηλώσεις που είπαμε θα γίνουν όταν τελειώσει η καραντίνα. Θα βρεθούμε σε πολλές εκδηλώσεις με το κανάλι. Πρώτα ο Θεός. Και εδώ θα κατηφορήσουμε για το δεύτερο υπόγειο, ήμασταν στο πρώτο.